Μαρία, έχω τόσα να σε ρωτήσω. Θέλω τόσα πράγματα να πούμε και θέλω να μας δώσεις τα φώτα σου. Κυρίως για θέματα που αφορούν εμάς τους ίδιους και πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να μανατζάρουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Ανδριανή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά ξεκινάω, δεν μπορώ να μην το πω. Πόσο μεγάλη χαρά νιώθω που είμαι εδώ στην Κρήτη καταρχήν και πιο συγκεκριμένα στη δική σου εκπομπή που την παρακολουθώ από την Αθήνα. Ευχαριστώ. Γιατί έχεις εξαιρετικά θέματα και καλεσμένους. Και σε ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα μανατζάρουμε τον εαυτό μας. Πώς μανατζάρουμε τον εαυτό μας. Καταπληκτικά. Αν ήσουν manager και αναλάμβανες μια εταιρεία. Ναι. Για να την φτάσεις από το σημείο που βρίσκεται στο σημείο που θα στόχευες να τη φτάσεις. Στο να γίνει επιτυχημένη. Ναι. Τι θα έκανες. Τι εννοείς τι θα έκανα, μου βάζεις δύσκολα τώρα. Από πού έπρεπε να ξεκινήσω. Θα σε βοηθήσω. Το πρώτο βασικό σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε για να μανατζάρουμε σωστά τον εαυτό μας είναι το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Okay. Αυτογνωσία σωστά. Λοιπόν. Κάτι τι είναι αυτό σημειώνω. Που συμβαίνει. Να σημειώνεις. Η πρώτη φάση είναι αυτογνωσία. Να γνωρίσω καλύτερα το τι συμβαίνει στη ζωή μου, ποιες είναι οι δυνατότητές μου, ποια είναι τα πράγματα που αγαπώ να κάνω. Ποια είναι πιθανόν τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στη ζωή μου και με μπλοκάρουν και με κρατάνε πίσω από το να δημιουργήσω όλα αυτά που επιθυμώ. Και έτσι λοιπόν να ξαναδώ τον εαυτό μου με ένα διαφορετικό μάτι σε περισσότερο βάθος. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε μία συζήτηση τώρα για ένα ταξίδι που κάνουν πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους και που εύχομαι να το κάνουν, να έχουν το κάλεσμα, δηλαδή να μπαίνουν στη διαδικασία να επαναπροσδιορίζονται και οι ίδιοι, με στόχο και με απότερο σκοπό να αλλάξουν κάποια πράγματα στον επαγγελματικό τους τομέα. Αλλά καταλαβαίνω, Μαρία, ότι όλο αυτό ξεκινάει από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, είναι και κομμάτι προσωπικής εξέλιξης. Δεν είναι ότι απλά αλλάζω θέση, αλλάζω επάγγελμα, αλλάζω τρόπο προώθησης του βιογραφικού μου. Έχει να κάνει με το πώς, τι σχέση έχω εγώ με το μέσα μου, τι θέλω, ποιος είμαι. Ακριβώς. Ποιος είμαι. Το πρώτο ερώτημα που καμιά φορά δεν είναι καθόλου εύκολο να απαντήσει. Πλάκα μου κάνεις, εδώ μια ολόκληρη ζωή αυτό συζητάμε. Και το επόμενο βήμα, το επόμενο μεγάλο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι το τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω. Πού θέλω να πάω, ποιο να είναι το επόμενο βήμα, πώς φαντάζομαι τη ζωή μου ή την καριέρα μου σε βάθος χρόνου. Ξέρουμε τι θέλουμε, τι έχεις διαπιστώσει από τον κόσμο, εσύ ασχολείσαι τόσα χρόνια, εξειδικεύεσαι με ανθρώπους, με επαγγελματίες που δουλεύουν στο κομμάτι αυτό. Πώς θα μανατζάρουν καλύτερα τον εαυτό τους, πώς θα κάνουν rebranding στον ίδιο τους τον εαυτό και στην επαγγελματική τους, στην επιχειρηματική τους φύση. Ξέρουμε τι θέλουμε ή έχουμε φορτωθεί με άλλα πράγματα που δεν είναι καν δικά μας. Χαίρομαι που βάζεις αυτό το ερώτημα, γιατί αρκετές φορές είναι πράγματι που οι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Και αυτό, στην περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να πάρει υποστήριξη και ενθάρρυνση μέσω του coaching, δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τη διαδικασία του coaching χωρίς να γνωρίζει το στόχο του, αλλά μαζί με τον coach του να τον βρει. Και μάλιστα να τον βρει μέσα από μια διαδικασία που αυτό θα αποφασίσει τελικά να διεκδικήσει, να είναι αυθεντικό και κάτι που θα τον κάνει πραγματικά ικανοποιημένο. Πολύ αισιόδοξο. Γιατί ξέρεις, Ανδριανή, αφιερώνουμε τόσο χρόνο στην επαγγελματική μας ζωή, πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν που αφιερώνουμε στην οικογένειά μας ή με τον σύντροφό μας και με άλλους ανθρώπους. Άρα, πόσο σπουδαίο είναι αυτός ο χρόνος να μας γεμίζει ικανοποίηση, κάνοντας αυτό που πραγματικά αγαπάμε. Μεγάλη υπόθεση αυτό που περιγράφεις αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και κάθομαι εγώ με τον coach μου και συζητάμε. Τι θέλω τελικά να κάνω, θέλω να γίνω ακροβάτης στο τσίρκο. Πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί, πώς θα καταλάβει ο coach, όχι πώς θα καταλάβει, το θέμα να καταλάβω εγώ τι θέλω. Πώς θα με οδηγήσει, τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσει. Θέλω να το κάνω έτσι πάρα πολύ απλό για να το κατανοήσω και εγώ. Mm-hmm. Θα μαντέψει, θα με δει και θα, εσύ κάνεις για ακροβάτης στο τσίρκο. Ο coach ποτέ δεν βγάζει ένα τέτοιο συμπέρασμα και ποτέ δεν σου το δίνει έτοιμο. Τι καλά που δουλειά... θα ήταν, Μαρία μου, δεν κάνεις όλη τη δουλειά. Η δουλειά ενός καλού coach είναι να σε βοηθήσει να αναπτύξεις έναν εσωτερικό διάλογο, να σκεφτείς λοιπόν πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά και να βρεις εσύ τις απαντήσεις που πραγματικά ταιριάζουν σε σένα και όχι σε μένα. Μάλιστα. Και όταν συμβεί αυτό, βάζοντας βέβαια κάποια χαρακτηριστικά του στόχου και χρησιμοποιώντας μοντέλα και εργαλεία για τη στοχοθεσία, το πώς τελικά θα το πετύχεις μας πάει στο επόμενο βήμα, στο τρίτο βήμα. Είπαμε αυτογνωσία το πρώτο, το δεύτερο στόχος, στοχοθεσία. Στόχος. Το τρίτο βήμα μας είναι το πλάνο.
Τι, να κάνω πλάνο? Θα κάνεις πλάνο. Και πλάνο έχουμε όλοι όσοι θέλουμε να πετύχουμε πράγματα και να τα διεκδικήσουμε με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Και το πλάνο είναι αυτό που μας επιτρέπει να έχουμε μία συνολική εικόνα για τα βήματα τα οποία θα κληθώ να δρομολογήσω, να περπατήσω, προκειμένου να φτάσω πραγματικά στην επίτευξη του στόχου. Τα γράφω μπροστά μου να τα βλέπω. Τα γράφεις μπροστά σου να τα βλέπεις και όχι μόνο για σήμερα και για αύριο, αλλά και σε όσο βάθος χρόνου χρειαστεί να προγραμματίσεις τις ενέργειές σου. Γιατί κάποιες φορές οι στόχοι μας δεν είναι ότι θα επιτευχθούν μέσα σε μία εβδομάδα. Να. Κάποιες φορές οι στόχοι μας χρειάζονται ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου και άρα λοιπόν, για να μην ξεχάσω σε κάποιους μήνες ποιες είναι οι αποφάσεις που παίρνω τώρα και ποια είναι τα πράγματα που θέλω να δρομολογήσω, πραγματικά τα βάζω στο πλάνο μου και είμαι σε επαφή με αυτά. Αυτό θέλει πολύ συνειδητότητα σίγουρα και θέλει και πολύ αυξημένη ατομική ευθύνη. Ότι είμαι εκεί και αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Πραγματικά, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία ξεκαθαρίζουμε και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση όταν ξεκινάμε τις συνεδρίες coaching, είναι ότι αναλαμβάνουμε 100% την ευθύνη για αυτό που ζούμε σήμερα στη ζωή μας και για το πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Άρα λοιπόν, ώρα να σταματήσουν οι δικαιολογίες. Φταίνε οι γονείς μου, φταίει ο σύζυγός μου, φταίνε οι φίλοι μου, φταίει η κρίση, φταίει η πολιτική. Ώρα λοιπόν να πούμε όχι στις δικαιολογίες και να πάρουμε την ευθύνη επάνω μας και να πούμε «ΟΚ, okay, εγώ είμαι αυτός, θέλω αυτό, πάμε τώρα να δω πώς μπορώ να το κερδίσω». Λοιπόν, και αυτό... άνοιξε μου λίγο ένα παράθυρο να δω μέσα στο γραφείο σου ή εκεί που συναντάς έναν άνθρωπο, τους επαγγελματίες που έρχονται για να φτιάξετε πράγματα μαζί. Όταν φτάνουν σε αυτό το κομμάτι, ότι οκ, okay, τέλος οι δικαιολογίες, πώς αντιδρά ο περισσότερος κόσμος? Στην αρχή ξαφνιάζεται, γιατί έχουμε μία φυσική τάση όλοι οι άνθρωποι να βλέπουμε πάρα πολύ γύρω μας και να παρατηρούμε πολύ τους άλλους, αλλά πολύ λίγο τον εαυτό μας. Και έτσι η αυτογνωσία μας μερικές φορές είναι αρκετά χαμηλή, με αποτέλεσμα να είναι και η αυτοπεποίθησή μας πάρα πολύ χαμηλή. Γιατί αν δεν με γνωρίζω καλά και δεν έχω συνειδητοποιήσει τα δυνατά μου σημεία και λέω ότι εντάξει, αυτό που κάνω εγώ είναι αυτονόητο, το κάνουν όλοι, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι πραγματικά αυτονόητο. Άρα λοιπόν, πολύ σημαντικό στοιχείο για όλη αυτή τη διαδρομή είναι το να χτίσουμε πάνω στην αυτοπεποίθηση. Έχουμε γνώση του ποια από αυτά τα πράγματα που κουβαλάμε είναι πραγματικά δικά μας, έχουμε αντίληψη? Δεν έχουμε αντίληψη, γιατί η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των απόψεων που έχουμε σχηματίσει, στο NLP τις ονομάζουμε πεποιθήσεις, το μεγαλύτερο τους λοιπόν μέρος δεν ήταν κάτι που υπήρχε μέσα μας, είναι κάτι επίκτητο. Είναι κάτι που διαμορφώθηκε μέσα από τις επιρροές που είχαμε, από το οικογενειακό μας περιβάλλον, από τους δασκάλους, τον κοινωνικό περίγυρο, την κοινωνία γενικότερα. Οπότε μας έμαθαν να σκεφτόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας κάποια φίλτρα διαφορετικά για τον καθένα. Άρα λοιπόν, μια δουλειά που κάνουμε και κυρίως στο επίπεδο του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, που είναι ένα από τα, το NLP, που είναι ένα από τα αντικείμενα της εξειδίκευσής μου, είναι ουσιαστικά να παρεμβαίνουμε στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, για να σκεφτόμαστε πλέον με έναν τρόπο που μας ωφελεί περισσότερο. Και δεν μας σαμποτάρει. Είναι φοβερό ότι είμαστε οι πρώτοι που σαμποτάρουμε τον εαυτό μας. Από τη μία φορτώνουμε τις ευθύνες της κατάστασης της ζωής μας συνήθως σε άλλους. Απ' την άλλη θεωρούμε ότι μα όλες οι επιλογές που έχω κάνει είναι δικές μου, εγώ τις επέλεξα, είναι όλο δικό μου αυτό το πράγμα. Και κάπου εκεί χανόμαστε στη μετάφραση. Συνήθως σε ποια ηλικία διαπιστώνεις εσύ ότι οι άνθρωποι αποφασίζουν να δουν πια σοβαρά τα θέλω τους και τις επιλογές τους? Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και μπορεί να είναι μια ερώτηση πραγματικά που αφυπνίζει όλους μας για να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει αργά, δεν υπάρχει η κατάλληλη στιγμή. Πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσεις περισσότερο εφόδια στον εαυτό σου. Άρα λοιπόν, αν με ρωτάς και θέλεις να σου απαντήσω πραγματικά για τις ηλικίες, θα σου έλεγα ότι συνεργάζομαι με ανθρώπους που είναι 18 ετών. Ναι. Και θέλουν να ξεκινήσουν. Κάνετε επαγγελματικό προσανατολισμό? Όχι προσανατολισμό, κάνουμε coaching, γιατί ο προσανατολισμός είναι μια άλλη ειδικότητα.
Κάνουμε coaching λοιπόν για να αντιμετωπίσουν την πρώτη σημαντική αλλαγή που έρχεται στη ζωή τους, που είναι για παράδειγμα το πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Ναι. Κάνω coaching με ανθρώπους που είναι από την άλλη πλευρά τελειόφοιτοι και θέλουν να βρουν την πρώτη τους δουλειά, οπότε θέλουν να προετοιμαστούν για αυτή τη σημαντική αλλαγή, ή για ανθρώπους που είναι έμπειροι επαγγελματίες και κάτι ψάχνουν το παραπάνω στην επαγγελματική του ζωή. Μία καλύτερη εργασιακή καθημερινότητα, πιθανόν μία προαγωγή, μία μετακίνηση σε κάποια άλλη εταιρεία ή κάποιος ακόμα μπορεί να αποφασίσει, σε όποια ηλικία και να το αποφασίσει, να κάνει μία επαγγελματική αλλαγή. Θέλει ρίσκο αυτό, θέλει αποφασιστικότητα, τι θέλει, θέλει τσαγανό, θέλει εμπιστοσύνη στον εαυτό. Θέλει. Όλα αυτά τα θέλει. Ή έχω χτυπήσει ταβάνι και είμαι απελπισμένος, οπότε ας κάνω την αλλαγή. Αρκετός κόσμος έρχεται όταν πλέον δεν αντέχει άλλο αυτό που του συμβαίνει. Ναι. Και το θεωρώ ότι είναι λίγο κρίμα, γιατί πραγματικά εφόσον υπάρχουν στα χέρια μας τα εργαλεία, υπάρχουν άνθρωποι, το coaching στην Ελλάδα πλέον έχει αποκτήσει έδαφος και υπάρχουν και πολύ καλοί επαγγελματίες, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να φτάσει κάποιος στα όρια του για να πει τότε χρειάζομαι μία υποστήριξη. Θα έλεγα λοιπόν ότι για τον κάθε άνθρωπο που έχει μία εσωτερική αναζήτηση και διάθεση να προχωρήσει και να πετύχει πράγματα σε διάφορους τομείς της ζωής του, να, γιατί μπορούμε να δουλέψουμε για διάφορους τομείς, είναι τότε που πρέπει να πει, έχοντας μία υγιή βάση και βεβαίως σημαντικό, μία πολύ δυνατή πρόθεση και επιθυμία και να πει ξεκινάω, πάμε. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε, Μαρία, αφορά μόνο αυτούς που θέλουν να κάνουν τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους και να τα φέρουν όλα τούμπα? Όχι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για πολύ μεγάλες αλλαγές, αλλά γενικότερα για το κάτι παραπάνω, για μια καλύτερη ζωή, για μια πιο επιτυχημένη καριέρα, μια μεγαλύτερη ισορροπία και όλα αυτά τα πράγματα που νομίζω είναι τα ζητούμενα όλων μας, δεν είναι? Ξέρεις, οι αλλαγές πολλές φορές μας φοβίζουν. Πολύ ονειροπολούμε και λέμε, θα ήθελα βρε παιδί μου να ήμουν πιλότος, αλλά τώρα εντάξει, τι να συζητάμε. Θα βρω χίλιες δυο δικαιολογίες για να μην φτάσω εκεί που θα ήθελα να πάω, τέλος πάντων, γιατί έχω βολευτεί εδώ που είμαι. Αλλά επίσης πολλές φορές συζητάμε ότι ωραία, στο περιβάλλον που είμαι, π.χ. το επαγγελματικό, που μου αρέσει ο τομέας μου, στα τουριστικά ας πούμε, στο, τι να πω, ακόμα και στο δημόσιο, οτιδήποτε, στον τομέα του ο καθένας, μου αρέσει αυτό που κάνω, έχω γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, αλλά θέλω με κάποιο άλλο τρόπο επίσης να επανατοποθετήσω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το πεδίο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δουλεύουμε είναι στο να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο εαυτό. Ακόμα και αν δεν θέλεις να κάνεις καμία αλλαγή, απλά θέλεις να βελτιώσεις αυτό που ζεις σήμερα, σε κάποιον τομέα της ζωής σου ή στην καριέρα, έχεις πάρα πολλά περιθώρια να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Εγώ το λέω be your best self, να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Και εκεί γίνονται πάρα πολλά πράγματα, και πολύ εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά, σε ό,τι αφορούν την εικόνα που δείχνω στους άλλους για μένα. Η ουσία αυτού του πράγματος, θέλω να μου πεις εσύ ως Μαρία προσωπικά, είναι να γίνω ο καλύτερος επαγγελματίας που θα βγάζω πολλά λεφτά, θα έχω φοβερές πωλήσεις, θα οτιδήποτε, τέλος πάντων μεταφράζεται στον καθένα, ή αυτό που κάνω το ευχαριστιέμαι? Ο στόχος του καθενός είναι απόλυτα προσωπικός. Γι' αυτό και ο coach δεν επιτρέπεται να του δώσει καμία κατεύθυνση. Το coaching δεν είναι μια κατευθυντική διαδικασία. Άρα λοιπόν, ο στόχος του καθενός μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός και πολύ προσωπικός. Ναι. Κάποιος μπορεί πραγματικά, παιδί μου, άνθρωπος να θέλει να βγάζει λεφτά. Ναι. Με γεια του, με χαρά του. Άλλος μπορεί να θέλει κάτι διαφορετικό. Να έχει μια πολύ καλή ισορροπία στη ζωή, να έχει χρόνο για δικές του δραστηριότητες, για την οικογένειά του, ή να βελτιώσει τις σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον, να έχει μια καλύτερη εικόνα. Να βελτιώσει τις σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Εδώ πάμε τώρα σε μια άλλη κατηγορία. Δεν συζητάμε ούτε για το πώς θα είμαι πιο αποδοτικός, που εντάξει, άμα έχεις καλές σχέσεις, επηρεάζει και την απόδοση την προσωπική σου, την ατομική, αλλά και όλης της ομάδας και της εταιρείας. Πάμε σε πολύ ανθρώπινα πράγματα, πάμε στις ανθρώπινες σχέσεις, πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό τομέα. Ασχολούμαστε με αυτό ή μόνο ξέρουμε να γκρινιάζουμε ότι ο συνάδελφος είναι έτσι και μου κάνει τη ζωή μου δύσκολη και αυτή η προϊστάμενη να πάει σε αυτόν τον τομέα? Μοιράζομαι μαζί σου, Ανδριανή, ότι μπορούν να συμβούν θαύματα. Το πιστεύω. Έχω ανθρώπους που όταν ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε μου είπανε, δεν με θέλει κανένας στην εργασία μου, θα προτιμούσα να μην είμαι εκεί.
Και μέσα από μια δική τους εσωτερική αλλαγή, αναθεώρηση πραγμάτων, διαφορετικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες, αυτό το έφτασαν από αρνητικό στο ουδέτερο και από το ουδέτερο στο θετικό. Δούλεψαν δικά τους πράγματα. Και αυτό φάνηκε. Και είναι τώρα σε ένα σημείο που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πραγματικά απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους στην εργασία τους, ενώ πριν υπέφεραν. Για τους επικεφαλείς μεγάλων ομάδων, επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αποδοτικό να κάνουν τέτοιες προσεγγίσεις και τέτοιες εκπαιδεύσεις, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Πράγματι. Για να βοηθήσουν την ομάδα τους, βέβαια, και τη δική τους καθημερινότητα. Όταν κάποιος έχει ομάδα, έχει μια τεράστια ευθύνη να γίνεται συνέχεια καλύτερος. Ο ίδιος για τον εαυτό σου, για τον εαυτό του και για να μπορέσει να παρακινήσει ακόμα καλύτερα όλα τα μέλη της ομάδας τους. Δηλαδή να βγάλει και από τα μέλη της ομάδας τους τον καλύτερό τους εαυτό. Και έτσι να έχουν συνολικά καλύτερα αποτελέσματα όλοι, που έχουν να κάνουν και με την καλύτερη απόδοση, το performance όπως λέμε, αλλά και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Ικανοποίηση στο να ζω όμορφα, να συμβιώνω, να συνυπάρχω. Πολιτισμένα με τους ανθρώπους με τους οποίους περνάω πάρα πολύ χρόνο από την καθημερινότητά μου. Όλα αυτά έχουν ένα θετικό πρόσημο. Γιατί δεν τα κάνουμε? Χρειαζόμαστε μία απόφαση και νομίζω ότι αρκετοί άνθρωποι τα κάνουν πλέον. Υπάρχει μία τεράστια άνθηση στο coaching σήμερα. Υπάρχουν νέοι coaches, υπάρχουν πολλοί νέοι ενδιαφερόμενοι να λάβουν το όφελος μέσω του coaching. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, πλέον μπορούμε να το πούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει έδαφος για το αντικείμενο αυτό και οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτό και ωφελούνται από το coaching αποκτούν ένα τεράστιο προβάδισμα. Φυσικά δεν είμαστε όπως σε άλλες χώρες στο εξωτερικό που το coaching είναι πραγματικά μέσα στην καθημερινότητα και στην κουλτούρα τους, όμως και εδώ κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο. Το coaching έρχεται όχι να αντικαταστήσει τη συνεδρία με έναν ψυχολόγο, δεν έρχεται να σου... Οπότε έχω καταλάβει εγώ τέλος πάντων, να σου φωτίσει θέματα και να σου λύσει θέματα που είναι και εγκατεστημένα στο βαθύ σου πυρήνα. Από το παρελθόν. Από το παρελθόν. Έρχεται να δουλέψει με πράγματα που έχω σήμερα να αντιμετωπίσω. Δεν είναι όμως ψυχανάλυση ούτε ψυχοθεραπεία. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να το ξεκαθαρίζω. Άρα λοιπόν, στο coaching δεν ασχολούμαστε με βιώματα του παρελθόντος και πιθανά τραύματα που δεν μπορούμε να επουλώσουμε μέσα από αυτή τη μέθοδο. Εκεί χρειάζεται μία άλλου είδους προσέγγιση. Ακριβώς, δεν είναι η δουλειά μας. Χρονικά, αν το προσδιορίσουμε, στο coaching δουλεύουμε με προσανατολισμό το μέλλον και γυρνώντας πίσω και λέμε, οκ, αν εγώ θέλω να φτάσω εκεί στο μέλλον, τι πρέπει να έχω κάνει τότε, αύριο, σήμερα. Το πλάνο μας. Άρα λοιπόν, όλο είναι προσανατολισμένο από σήμερα και στο μέλλον, μέχρι την ημερομηνία που εμείς αποφασίζουμε να έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Έχω πάντα αυτή την απορία. Πώς επιλέγουμε έναν coach? Πώς ξέρουμε ότι αυτός είναι ο κατάλληλος και έχει και τη γνώση και έχει και τα εργαλεία να μας βοηθήσει? Γιατί όσο και αν δεν πρόκειται για θεραπεία ή ψυχοθεραπεία, πάλι πιάνει σημεία του χαρακτήρα μας και της προσωπικότητάς μας που έχουν σταθεί εμπόδια μέχρι τώρα, οπότε δεν μας έχουν αφήσει να προχωρήσουμε παρακάτω. Άρα είναι πραγματάκια και πρέπει να τα λύσουμε μέσα μας. Πώς θα εμπιστευτούμε το σωστό άνθρωπο? Ποιος θα είναι αυτός μάλλον? Ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί? Αυτό είναι μια υπέροχη ερώτηση και πραγματικά πολύ χρήσιμη στις μέρες μας που ξαφνικά υπάρχει μια τεράστια άνθηση των ανθρώπων που λένε ότι ή κάνουν coaching. Να. Και λένε ότι, γιατί πραγματικά βλέπω γύρω μου κάποιους εξαιρετικούς επαγγελματίες, πολύ καλά καταρτισμένους, έμπειρους και με τις θετικότερες των διαθέσεων που πραγματικά θα άξιζε ο ενδιαφερόμενος να τους εμπιστευτεί. Βλέπω όμως και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αυτοποκαλούνται coaches και είναι απόλυτα αμφίβολο το ποιο είναι το υπόβαθρό τους, το αν έχουν σπουδάσει και αν πραγματικά μπορούν να δώσουν τα ωφέλη που αξίζει κάποιος να απολαύσει όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς πώς θα το διαπιστώσουμε αυτό, πώς θα τσεκάρουμε αυτόν τον άνθρωπο? Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά κριτήρια. Για την ακρίβεια, έχω και ένα πρόσφατο άρθρο μέσα στην ιστοσελίδα μου για αυτό το θέμα και έχω περίπου 10 κριτήρια. Στο site μου μπορεί κάποιος εύκολα να μπει, είναι το www.mariapapazoglou.com και θα βρει πάρα πολύ υλικό για όλες τις κατηγορίες του coaching, τουλάχιστον αυτές με τις οποίες εγώ ασχολούμαι. Αν θα βάζαμε τώρα 1, 2, 3 κριτήρια, θα πρέπει πρώτον καταρχήν να βεβαιωθούμε, κοιτάζοντας το βιογραφικό, ότι ο άνθρωπος έχει σπουδάσει και έχει πιστοποιηθεί από κάποιον διεθνή φορέα
σε αυτό το αντικείμενο. Ναι. Άρα λοιπόν να δικαιούται επίσημα να φέρει τον τίτλο έχει του coach. Έχει την τεχνογνωσία να κάνει έχει αυτή τη δουλειά, τέλος πάντων. Μετά, ο τομέας της εξειδίκευσης, πολύ σημαντικό. Εάν εγώ θέλω να δουλέψω κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επαγγελματική μου ζωή, δεν θα πάω με κάποιον coach που ειδικεύεται σε έναν άλλον τομέα. Για παράδειγμα, στις προσωπικές σχέσεις. Mm. Πάρα πολύ ωραία. Μετά, θα είναι σημαντικό να δω αν μπορώ να ταυτιστώ με αυτόν τον άνθρωπο. Η χημεία μας εννοεί σαν άνθρωπο. Καταρχήν, αν μπορώ να τον δω σαν έναν άνθρωπο που μπορεί να με εμπνεύσει. Ο ίδιος και η προσωπικότητά μου. Προσωπικότητά του. Δηλαδή, πώς εγώ μπορώ να βοηθήσω εσένα να γίνεις καλύτερη στην επαγγελματική σου ζωή, αν αυτό δεν το έχω κάνει πρώτα εγώ για μένα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, να δούμε πού έχει φτάσει αυτός ο coach και τι έχει πετύχει στον τομέα στον οποίο με ενδιαφέρει να πάω εγώ να δουλέψω κοντά του. Και υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Με το προσωπικό του παράδειγμα. Πολύ βασικό κριτήριο αυτό. Βεβαίως. Μετράνε και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, αν έχει κάποιο ενδιαφέρον να συμμετέχει στις κοινότητες του coaching και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του επαγγέλματος. Γενικότερα, ποιες είναι οι απόψεις του και συμφωνώ με τις απόψεις του. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια άρθρα δημοσιευμένα. Εμένα μου λένε κάτι, μπορώ να ταυτιστώ μαζί τους. Και ένα πολύ σημαντικό που δεν θέλω σε καμία περίπτωση να το παραλείψω είναι η προσωπική χημεία. Δεδομένου ότι είναι μία σχέση εμπιστοσύνης, είναι μία σχέση όπου γινόμαστε σύμμαχοι και δουλεύουμε πάρα πολύ στενά και σε διάφορα επίπεδα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να σε πιστεύω και να με πιστεύεις. Να σε εμπιστεύομαι και να με εμπιστευτείς κι εσύ. Και να προχωρήσουμε μαζί. Θα σου κάνω μία πιο προσωπική ερώτηση τώρα. Εσύ ποια υπέρβαση θεωρείς ότι έχεις κάνει σαν άνθρωπος στον επαγγελματικό τομέα που θα αποτελέσει για μένα κίνητρο να σε εμπιστευτώ για να κάνω και εγώ τη δική μου υπέρβαση. Εσύ ως Μαρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι εγώ η ίδια που υποστηρίζω τις αλλαγές στους άλλους ανθρώπους κάνω αλλαγές. Οπότε σε αυτή τη φάση της καριέρας μου είναι το τρίτο διαφορετικό μονοπάτι καριέρας στο οποίο, το οποίο έχω επιλέξει. Άρα βλέποντας και περνώντας τα χρόνια και με την εργασιακή εμπειρία, τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει, πού πάει, πού πάνε οι εξελίξεις στο εργασιακό περιβάλλον και πώς βλέπω τον εαυτό μου λίγο πιο μακροπρόθεσμα, αυτό που έκανα ήταν τόρμησα να κάνω αλλαγές. Ναι. Το πιο ουσιαστικό όμως από αυτό είναι οι αλλαγές που συνέβησαν κυρίως μέσα μου από τότε, χρόνια πριν, που ξεκίνησα να δουλεύω με τα θέματα προσωπικής ανάπτυξης. Και για να το φτάσουμε λίγο στην ουσία και στον πυρήνα αυτού του ζητήματος, είναι οι αλλαγές που έκανα στον τρόπο που σκέφτομαι και στον τρόπο που επεξεργάζομαι τα πράγματα, που τα αναλύω και που αντιδρώ. Εκεί δηλαδή βλέπω τις πιο μεγάλες αλλαγές σε μένα προσωπικά. Και πραγματικά αυτό ήταν μια διαδρομή πολύ, μπορώ να πω, που μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα και δεν την αλλάζω με τίποτα. Διαφωτιστική σίγουρα, Πολύ διαφωτιστική. Και πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό πολύ. Σου. Σε κάποιες στιγμές ήταν πολύ δύσκολη και απαιτούσε να μείνεις εκεί και να μην τα παρατήσεις. Και βεβαίως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, απαιτεί και μία δέσμευση και υπόσχεση απέναντι στον εαυτό μου ότι αυτό θα το συνεχίσω για όσο ζω. Η ιστορία της ζωής μας είναι αυτό που περιγράφεις, Μαρία, ή τουλάχιστον είναι μία υγιής εκδοχή. Ναι. Του πώς θα ήταν ωραία να μεγαλώνουμε οι άνθρωποι και να εξελισσόμαστε. Ναι. Να μην αφήνουμε ποτέ τίποτα ως έχει και να ρισκάρουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα ως έχει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σταθερό σήμερα από την αλλαγή. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολύ σε ευχαριστώ. Και εγώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχη. Απόλαυσα τη συζήτηση μαζί σου. Ευχαριστώ. Και ελπίζω και οι τηλεθεατές της εκπομπής σου να τη βρήκανε πολύ χρήσιμη. Ένα σποράκι το βάλαμε. Ελπίζω πως δεν κάναμε coaching εδώ. Coaching θα κάνετε με τη Μαρία, αν θέλετε. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω να προσφέρω αυτή τη δυνατότητα στους τηλεθεατές. Mm-hmm. Μπορούν να μπουν μέσα στο site μου, στο mariapapazoglou.com και να διεκδικήσουν μία δωρεάν προσωπική συνεδρία μαζί μου. Μία δοκιμή θα σας πείσει, δεν λένε. Και μπορούμε να την κάνουμε μέσω Skype για όποιον είναι στην Κρήτη. Έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα επίσης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ, Ανδριανή. Σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Εδώ το κλείνουμε το μαγαζάκι. Να είσαστε καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε και πάλι μαζί. Με αλλαγές. Άμα τις θέλετε, σας τις εύχομαι. Καληνύχτα.